Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοσμά Κοσκινά, ο οποίος έχει βραβευτεί σε πόσα πρωτάθληματα? Σε δύο πανελλήνια, ένα κυπριακό και ένα μυστερογείο. Να πούμε πώς ακριβώς βρεθήκατε σε αυτά τα πρωταθλήματα. Με πολλή προετοιμασία, με τη βοήθεια βέβαια του γυμναστηρίου μου, του Μετάλλαξη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολλές στερήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το άθλημα που κάνω είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα από διατροφή και συμπληρώματα οπωσδήποτε. Έτσι μην κρυβόμαστε. Και είχα μια πάρα πολύ καλή σεζόν, δηλαδή είχα αρκετές επιτυχίες. Δηλαδή πήρα την πρώτη θέση στο ένα πανελλήνιο και τη δεύτερη. Αγωνίστηκα σε δύο κατηγορίες. Μετά πήρα στην Κύπρο πρώτη θέση στην κατηγορία μου, over 50, δηλαδή ας πούμε είναι από 50 χρόνων και πάνω, γιατί είμαι 53 πλέον. Και μια δεύτερη θέση στη Bodybuilding Classic, είναι πολύ δυνατή η κατηγορία. Μετά στην Ελλάδα, στη Γουάμπα, κέρδισα το Πανελλήνιο με δύο παλιούς συναθλητές μου, πανάξιους, και κουβαλάνε μια μεγάλη ιστορία στην πλάτη τους. Και το Μάιο είχα πάει στο Μίστερ Αιγαίο, απροετοίμαστος βέβαια, απλά συμμετείχα και κατάφερα να πάρω τη δεύτερη θέση και την τρίτη. Οπότε κάνατε τη Σύρο γνωστή στα πέρατα του κόσμου, ε? Ναι, η Σύρος δεν γίνεται τώρα γνωστή από μένα, γίνεται πολλά χρόνια. Απλά δεν είχε πάρει έκταση το θέμα, ας πούμε, σε εφημερίδες και βίντεο και συνεντεύξεις. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εφημερίδα σας καταρχήν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου. Συγκινηθήκατε. Σας έχει στηρίξει από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ η οικογένεια, έτσι, σε αυτό που κάνετε. Περάσα πολλές αρρώστιες μέχρι να φτάσω εκεί. Πνευκονίες. Και καταλαβαίνετε, έφτασα πολύ δύσκολα. Κύριε Κοσκινά, τι πρέπει να προσέξει ένας αθλητής που ασχολείται με αυτό το άθλημα? Καταρχήν δεν συνιστάω στους νέους να παίρνουν προϊόντα βαριά, δηλαδή ας πούμε της κατηγορίας αναβολικών. Διότι πλέον έχει γίνει μόδα και είναι άσχημο πράγμα αυτό. Δηλαδή πάνε και βάζουν ας πούμε κάποιοι τέτοια προϊόντα τα οποία ας πούμε κάποια στιγμή είναι επιβλαβή και πάνε στις παραλίες για να δείξουν το σώμα τους. Όχι. Μπορούν να πάρουν μια πρωτεΐνη επιφυλακτικά, ένα κουτί αμινοξέα ας πούμε ή ένα λιποδιαλύτη και πάλι με επιφύλαξη. Δεν είναι όλα τα προϊόντα σωστά. Πώς μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι τα σωστά και ποια όχι ένας αθλητής ο οποίος ξεκινάει τώρα? Υπάρχουν θερμογενετικά που είναι πολύ δυνατά, υπάρχουν κάποια προϊόντα που έχουν καφείνες μέσα και τέτοια, ας πούμε. Άλλους τους ενοχλεί γιατί κάποιος μπορεί να έχει θυροειδή ή να έχει οτιδήποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό επηρεάζει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να πάρεις κάτι, ας πούμε, για να. Καλή διατροφή, τίποτα άλλο. Δίαιτα. Και όχι υπερβολή, προφανώς, για να μην αναρχηθεί γρήγορα, έτσι. Γιατί ένας πιτσιρικάς που δεν γνωρίζει μπορεί να πάρει κρεατίνη και μπορεί να μην ξέρει να την πιει. Και αυτό το πράγμα μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στα νεφρά. Μετά τη διακοπή του αθλήματος, τι πρέπει να προσέξει αυτός που αθλούνταν με το συγκεκριμένο άθλημα? Πρέπει να προσέξει κάποια πράγματα? Όχι πολλά ιδιαίτερα. Απλά πρέπει να προσέχει τουλάχιστον, ας πούμε, στην προπόνησή του να είναι σωστά, να έχει φάει σωστά. Πρέπει να προσέξει να μην παθαίνει τραυματισμούς, γιατί όλες οι ασκήσεις δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να ξέρεις και τη λεπτομέρεια για να κάνεις μια άσκηση. Γιατί έρχονται πολλοί, ας πούμε, σε ένα γυμναστήριο. Εντάξει, προσπαθούν να κάνουν κάτι, κάποιες φορές δεν το κάνουν σωστά και τραυματίζονται. Και μετά σου λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, να, δεν μου δείξανε σωστά. Δεν είναι, δεν σου δείχνουν σωστά. Απλά δεν μπορείς, ας πούμε, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να μάθεις πολλά πράγματα. Γιατί και εγώ πολλά χρόνια ακόμα μαθαίνω. Έχω κι εγώ δάσκαλο. Παρόλο που είμαι 53 χρόνια και έχω κατέβει πόσους αγώνες, έχω δάσκαλο να με βοηθάει. Μετά από τόσους αγώνες και βραβεύσεις, ποιο είναι το επόμενο βήμα σας, τι σκοπεύετε να κάνετε? Κοιτάξτε, έχω κατέβει και παγκόσμιο, έτσι, το 2004.
Ο στόχος μου τώρα είναι ότι θα γίνει ένας αγώνας εδώ στη Σύρο. Προφανώς θα γίνει στο Μετάλλαξη στην πισίνα. Αυτός ο αγώνας για μένα θα είναι μια μεγάλη τιμή να έρθουν οι Συριανοί να δουν το άθλημα που κάνω. Να γνωρίσουν το χώρο μας, το γυμναστήριο, να δουν την πισίνα πόσο ωραία, όμορφα την ετοιμάζουμε και να το διασκεδάσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς να προσθέσετε. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι ίσως να είναι από τους τελευταίους αγώνες που θα κάνω. Ευελπιστώ να καταφέρω να πάω και παγκόσμιο και μετά να σταματήσω, γιατί πλέον, ας πούμε, η ηλικία μου δεν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, καταπονούμε. Και προφανώς θα θέλετε να αφιερωθείτε και λίγο περισσότερο στην οικογένεια, που σας είδα έχει συνηθίσει κατά τα λόγια. Στην οικογένεια περισσότερο, στη δουλειά μου και ειδικά, ας πούμε, να γυμνάζω απλά το σώμα μου και να μην συμμετέχω σε αγωνιστικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.